Τα φυτά έχουν συνδεθεί με τη μαγεία. Στην Ελλάδα, ένα από τα φυτά που συνδέονται με τα μαγικά είναι ο απήγανος. Πολλά όμως είναι τα φυτά που φαίνονται να συνδέονται με τη μαγεία στον κόσμο του Χάρι Πότερ και στη σχολή μαγείας. Η αψιθιά είναι ένα πολύ πικρό βότανο που χρησιμοποιείται αρκετά στην παραγωγή φίλτρων από τις αρχαίες εποχές, κάτι που διδάσκει το Χάρι στο πρώτο κιόλας μάθημα φίλτρων. Η μπελαντόνα είναι επίσης ένα μαγικό, αλλά και δηλητηριώδης φυτό, που προκαλεί παρεστήσεις και παραλήρημα. Το ξύλο του ήταμου είναι σπάνιο και το ραβδί του έχει ιδιαίτερη σκοτεινή φήμη σε ό,τι αφορά τις μονομαχίες και τις κατάρες. Τα ραβδιά αυτά με το θάνατο του κατόχου τους μετατρέπονται σε δέντρα και προστατεύουν τον τάφο του μάγου τους. Από το ακονίτο χρησιμοποιούνται τα άνθη για την παρασκευή φίλτρων. Από το ίδιο δηλητηριώδης φυτό φτιάχνεται και το φίλτρο που καταπραίνει τα συμπτώματα του λικάνθρωπου. Το φανταστικό φυτό Βινόμους τεντάκουλα εκτοξεύει δηλητήριο από τους βλαστούς του και τα αγκάθια που έχει είναι θανατηφόρα. Το δάγκωμα του φυτού είναι ιδιαίτερα δηλητηριώδες και μπορεί πολύ εύκολα να ακινητοποιήσει ή ακόμα και να σκοτώσει το θύμα του. Αποτελεί ύλη της βοτανολογίας του 6ου έτους της σχολής μαγείας. Το ξύλο του αρκουδοπούρναρου είναι επίσης σπάνιο και θεωρείται προστατευτικό. Συχνά τα ραβδιά από ξύλο αρκουδοπούρναρου επιλέγουν μάγους οι οποίοι φλερτάρουν με τις επικίνδυνες περιπέτειες και την πνευματική αναζήτηση. Ο μανδραγόρας είναι μαγικό φυτό, το οποίο οι ρίζες μοιάζουν με άνθρωπο. Όταν οριμάσει η κραυγή του, μπορεί να αποβεί μοιραία για όποιον την ακούσει. Οι ιδιότητες του είδους διδάσκονται στο δεύτερο έτος της σχολής μαγείας. Χρησιμοποιήθηκε σε φίλτρο για να επαναφέρει στη ζωή τους μαρμαρωμένους, αλλά και στην επίθεση εναντίον των θανατοφάγων. Το διαβολόχορτο είναι ένα μαγικό φυτό με την ιδιότητα να σφίγγει και να στραγγαλίζει οτιδήποτε βρίσκεται στον περίγυρό του είτε τυχαίνει να το αγγίξει. Όπως είναι ένα ρηχόμενο φυτό, πιάνει και σφίγγει το θύμα του μέχρι θανάτου. Η ιτιά, που δέρνει, είναι από τα πιο εμβληματικά δέντρα στον κόσμο του Χάρι Πότερ. Το δέντρο είχε φυτευτεί το 1971 στη σχολή μαγείας για να κρύψει την είσοδο στην καλύβα που ουρλιάζει. Στην πραγματικότητα είναι μία καστανιά που βρίσκεται στο βασιλικό κήπο του Κίου στο Λονδίνο. Η κουφοξυλιά αποτελεί έναν από τους κλήρους του θανάτου. Το πανίσχυρο ραβδί από κουφοξυλιά φτιάχτηκε από τον ίδιο τον θάνατο και κατέληξε στο Βόλτεμορτ που το έχασε από τον Χάρι σε μεταξύ τους μάχη. Ο Χάρι Πότερ τελικά προτίμησε το παλιό του ραβδί από λιόπρινο και φίνικα και έτσι έσπασε το ραβδί από κουφοξυλιά.